Διαβάζοντας τώρα πριν από λίγο τις δηλώσεις που έκανε σημερινές ο Μάρκος Νίλσον στην ιστοσελίδα της ΕΟΠΕ και είπε αυτά που είπε για τον κόσμο του Ηρακλή, λέγοντας ότι είναι η καλύτερη, δεν μπορώ να ξεχάσω αυτό που έζησα στην Πράγα κτλ. Και έχοντας στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Στέφανο Νανά, δεν μπορώ να θυμηθώ ότι ήταν στον πάγκο εκείνου του Final Four 9 χρόνια πριν. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Διάβαζα πριν από λίγο δηλώσεις του Νίλσον, καθώς παίζει η εθνική μας με τη Σουηδία, νομίζω αύριο είναι το match. Ναι, τις διάβασα κι εγώ. Και εντάξει, εκείνο το κομμάτι του Ηρακλή το έχω κάνει copy-paste ήδη. Ναι. Και θυμηθήκατε κι εσείς, φαντάζομαι, πράγματα. Ναι, ήταν μαγικές στιγμές αυτές που είχαμε ζήσει εκεί στην Πράγα. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Τι να προσθυμηθώ από εκείνο το ταξίδι και από εκείνη την τεράστια εμπειρία που ζήσαμε μαζί με τον κόσμο εκεί πέρα. Ήταν ένα... Δεν νομίζω ότι θα ξαναγίνει κάτι τέτοιο ποτέ. Ελληνική ομάδα να... 7.000 για βόλεϊ σε εξωτερικό, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Και όπως και δεν νομίζω, δηλαδή μακάρι να γίνει, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον για τις ελληνικές ομάδες να χτυπάνε τέτοιους αγώνες, Final Four, Champions League και οτιδήποτε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουν ξεφύγει και τα οικονομικά δεδομένα, έτσι. Ναι, ειδικά σε Ρωσία, Τουρκία, Πολωνία, Ιταλία. Ναι, έχουν ξεφύγει πάρα πολύ. Πολύ δύσκολο για τις ελληνικές ομάδες πλέον να χτυπήσουν τέτοιες διοργανώσεις. Από Γκουλινέλη πλέον με ορφανό τα τελευταία χρόνια στον Ηρακλή. Έχουν περάσει και αρκετά από εκείνη την Πράγα. Και ετοιμάζεται τώρα τη Δευτέρα να έρθουμε στο τώρα και στην σημερινή πραγματικότητα για την πρώτη προπόνηση. Να ρωτήσω ικανοποιημένος για τις μέχρι τώρα κινήσεις, για τις ανανεώσεις που έχουν γίνει, για τη δική σας παραμονή φυσικά στην ομάδα και για τις μεταγραφές που έχουν πραγματοποιηθεί. Ναι, κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα που έκανε η διοίκηση Καλαϊτζίδη είναι να συντηρήσει δηλαδή την ίδια κατάσταση στο προπονητικό staff. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μας. Δηλαδή πριν να αρχίσουν να μιλάνε με οποιοδήποτε παίκτη και τα λοιπά, ο πρώτος ας πούμε, που έκλεισε στην ομάδα και ανακοινώθηκε ήταν ο Γιάννης Ορφανός και μετά ήμουνα εγώ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Σημαίνει ότι η διοίκηση πιστεύει σε εμάς, πιστεύει στους προπονητές και ο Γιάννης ο Ορφανός και εγώ, δηλαδή όσο μπορούσαμε φέτος, ανεβάσαμε ένα σκαλί παραπάνω από την προηγούμενη χρονιά τον Ηρακλή. Τώρα το θέμα είναι να μπορέσουμε αυτά τα πράγματα να τα συντηρήσουμε, δηλαδή να μπορέσουμε σε οργανωτικό κομμάτι πλέον να είμαστε πολύ πιο καλύτεροι από πέρσι και αν μπορέσουμε φέτος, αν και είναι δύσκολο λόγω του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, όλων αυτών των ομάδων που αναβαθμίστηκαν φέτος, είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον αυτά τα κεκτημένα να τα έχουμε και αυτή τη σεζόν. Και νομίζω ότι το ρόστερ έτσι διαμορφώθηκε ώστε να καλύψει αυτό το κομμάτι, δηλαδή και να φτάσουμε εκεί που όλοι θέλουμε. Είναι, χωρίς να τη δούμε, βάσει των κινήσεων που έχουν γίνει και εκκρεμεί και αυτή η προσθήκη του ξένου ακραίου που έβγαλε και ανακοίνωση χθες ο Ηράκλης, είναι καλύτερη ομάδα σε θέσεις, σε βάθος πάγκου, γιατί πέρσι υπήρχαν και αρκετά προβλήματα, έτσι, από νωρίς χάσατε τον Γιώργη, για τέτοιους μήνες έπαιζε η ομάδα μόνο με δύο κεντρικούς, ούτε καν στην προπόνηση δεν είχατε κάτι παραπάνω, τώρα... Φαίνεται να είναι πιο πλήρης, έτσι. Ναι, αυτές τις παθογένειες προσπαθήσαμε να καλύψουμε. Πιστεύω ότι μία από τις πέντε ομάδες στην Α1, στην Volley League δηλαδή, που έχει ένα πλήρες ρόστερ, δηλαδή εμείς ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, είμαστε ομάδες που έχουν πλήρη ρόστερ. Όλες οι άλλες ομάδες, θα κοιτάξετε να δείτε, ότι κυνηγούσαν να κουμπώσουν τρεις Έλληνες, να κουμπώσουν τέσσερις ξένους. Δεν ξέρω τώρα η ποιότητα της προπόνησης τους ποια θα είναι, αλλά εμείς προσπαθήσαμε, το πετύχαμε, να έχουμε σε βάθος πάγκου, δηλαδή να έχουμε μία δεκατετράδα η οποία είναι ετοιμοπόλεμη και μέσα από την ποιότητα της προπόνησης να μπορέσουμε να πάμε και ένα σκαλί παραπάνω. Και με πολύ έμπειρους και μεγαλύτερους σε ηλικία, αλλά και με νέα παιδιά. Και όταν λέω νέα παιδιά, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω και για τον Δημήτρη τον Μούχλια, που... θεωρώ ότι το βλέπετε και εσάς δικό σας παιδί, έτσι, μέσω και της εθνικής που έχετε περάσει αρκετά και τον ξέρετε πάρα πολύ καλά. Κοιτάξτε, αυτό το πάντρεμα των μεγάλων με των μικρών αποδείχθηκε ευεργετικό για μας πέρσι. Ήταν ένα πείραμα το οποίο πέτυχε.
και οι μεγάλοι με το χαρακτήρα που είχαν και την προσωπικότητα που είχαν, ο Μπαπαλιούτας, ο Προύσαλης, ο Αρμενάκης, ο Σμαραζής, όλα αυτά τα παιδιά, αλλά και οι μικροί, οι οποίοι πραγματικά δώσανε το καλύτερο τους σε αυτό. Στο ίδιο μοντέλο είπαμε να πάμε φέτος, γιατί να το χαλάσουμε, από τη στιγμή που ήταν επιτυχημένη χρονιά και ήμασταν όλοι ευχαριστημένοι. Οπότε, αν τα βάλουμε όλα κάτω και πούμε ότι αν έχουμε υγεία, δηλαδή να μην έχουμε ατυχήματα όπως πέρσι, το δάκτυλο του Προύσαλη, τα διαστρέμματα του Εφρεμίδη, το Γκιώση που είπατε που χάσαμε και διάφορα τέτοια. Πιστεύω ότι στο κομμάτι της πειθαρχίας και της εσωτερικής των παιχτών αλλά και της πειθαρχίας της ομάδος είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Έχουμε παιδιά ασχέτου ηλικίας οι οποίοι διψάνε για διάκριση. Mm-hmm. Και δηλαδή εδώ είναι ένα φοβερό κομμάτι το οποίο εγώ το έζησα πέρσι. Οι πιο μεγάλοι σε ηλικία διψάνε για διάκριση περισσότερο από τους μικρούς. Είναι ένα εκπληκτικό πράγμα. Το άκουσα και στις δηλώσεις που έχει κάνει ο καθένας εδώ στην εκπομπή. Ειδικά φέτος coach που υπάρχει και η Ευρώπη που το λένε και γεμίζει το στόμα τους. Δηλαδή το περιμένουν πώς και πώς. Να ναι, είναι φοβερό, δηλαδή να βλέπεις αθλητές όπως ο Μπαμπαλιούτας, ο Προύσαλης, ο Αρμενάκης να διψάνε ακόμη πιο πολύ για διάκριση και να διψάνε για περισσότερα πράγματα. Δηλαδή θέλουν να πετύχουν περισσότερα πράγματα. Και μοιραία σε αυτή την παλήρια που τους σηκώνει όλους πάνω πηγαίνουν και οι μικροί. Δεν μπορούν οι μικροί να μένουν πίσω. Ναι, τους παρασέρνει. Τους παρασέρνει. Ναι, παρασέρνει. Και αυτό αποδείχθηκε μέσα στο γήπεδο και με τον Τζουμάκα και με τον Μούχλια και με τον Μπουράκη, με όλους αυτούς. Και ο Κωτιάδης φυσικά. Βεβαίως, βεβαίως. Για τον Δημήτρη Μούχλια, δύο λόγια για όσους δεν τον γνωρίζουν, παιδί που το ξέρετε καλά. Ο Δημήτρης είναι ένα παιδί το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο. Αλλά έχει και ένα πολύ μεγάλο αβαντάζ σαν αθλητής, είναι πάρα πολύ ταπεινός. Και αυτό είναι που το χαρακτηρίζει. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει μια έπαρση, θα μπορούσε να έχει οτιδήποτε. Είχε βγει πέρσι στο Πανευρωπαϊκό που πήγαμε στην Τουρκία πρώτο σκόρερ της Ευρώπης. Εντάξει, που είναι μεγάλη υπόθεση τώρα, άμα δείτε τα μεγέθη των άλλων χωρών. Δεν το συζητάμε. Χωρών, αλλά προς τιμήν του, και αυτό φυσικά ξεκινάει και από την οικογένεια, προς τιμήν του είναι πάρα πολύ ταπεινό παιδί, είναι παιδί της δουλειάς και αφήνει και θέλει να κάνει επιτυχίες με όσο το δυνατόν λιγότερο θόρυβο. Αυτός είναι ο Δημήτρης. Με το καλό να το δούμε και με τη φανέλα του Ηρακλή. Όσον αφορά ναι, το... Θα πρέπει να προσπαθήσει αρκετά φυσικά. Γιατί εννοείται. Άλλο εννοείται. Είναι να παίζει το τοπικό σου σουφλί και άλλο είναι να έχει απέναντι μπλοκ τον Αρμενάκη, τον Φέργκισον και τον Ντίνα. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, δεν είναι το ίδιο. Σφίγγουν τα πράγματα, κότσε, σφίγγουν τα πράγματα. Ναι, θα πρέπει να πιέσει και αυτό τον εαυτό του, έτσι. Να δούμε, να δοκιμάσει και αυτό τις δυνάμεις, να δούμε πού μπορεί να φτάσει και πόσο μπορεί να ανέλθει. Mm-hmm. Και ο λόγος, ένας από τους λόγους δηλαδή που ήθελε να φτύσει ο Ηράκλειο είναι και αυτός. Να δοκιμάσει και τις δυνάμεις του, έτσι, ναι, δει, να τεστάρει τον εαυτό του σε άλλο επίπεδο. Όχι σε μια ομάδα, παραδείγματος χάρη, όπως ήταν πέρυσι τον Εθνικό, που ήταν στην 6η-7η-8η θέση, αλλά σε μια ομάδα τετράδας για να ανεβεί και επίπεδο. Και με κόσμο και με πίεση και με γεμάτη μίκρα και με πάθος και με άλλες συνθήκες. Καμία σχέση, δεν συγκρίνονται. Εννοείται. Ήθελε να το ζήσει. Ήταν μια υπόθεση οικογενειακή η οποία συζητήθηκε το καλοκαίρι και είχε έτσι ο τέλος για μας, ας πούμε, για τον Ηρακλή. Εγώ προσωπικά χάρηκα πάρα πολύ γιατί τον ξέρω τον Δημήτρη. Έχουμε συνεργαστεί 2 χρόνια τώρα στην εθνική ομάδα και ξέρω τι άνθρωπος είναι και αυτός και ο Βασίλης φυσικά ο αδερφός του και ο πατέρας τον Νίκος. Όσον αφορά τον ξένο, δεν θέλω να μας πείτε ποιος είναι προς Θεού, περιμένουμε από εβδομάδα την ανακοίνωση. Αναζητείτε εδώ και καιρό έναν αθλητή που από ό,τι καταλαβαίνουμε θέλουμε να αναλάβει αρκετά πράγματα στην επίθεση. Έτσι, να υπάρχει ένας επιθετικός, αν μπορώ coach να το πω, πλουραλισμός, να μην... Περιμένουμε μόνο από τον Απόστολο τον Αρμενάκη να πηγαίνει η μπάλα και στους ακραίους, να πηγαίνει και στους κεντρικούς, να μοιράζεται γενικότερα. Ένα σκόρερ, να το πω σε εισαγωγικά. Να αναμένουμε. Ναι, θέλουμε ένα τέτοιο παίκτη με αυτά τα χαρακτηριστικά. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει πρώτιστος είναι να είναι καλός στην υποδοχή. Αυτό μας ενδιαφέρει. Δηλαδή αν ένας αθλητής όπως είναι ο Σωτηρίου, ο Μπαμπαλιούτας και αυτός ο καινούριος δέσουμε στην υποδοχή, είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα για τον Προύσαλη με τον τρόπο παιχνιδιού του και με τα χαρακτηριστικά που έχει ο Προύσαλης να μπορεί να παίξει και να διανύμει δηλαδή το παιχνίδι όπως θέλει αυτός με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό. Το δεύτερο είναι
αυτό που είπατε εσείς επιθετικά, γιατί ο Τόλης πέρσι ανέλαβε ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι. Κάποια στιγμή κι αυτός κλάταρε, θα πούμε, συσσαγωγικά, δηλαδή και με τα προβλήματα που είχε με το χέρι του προς το τέλος του πρωταθλήματος και κάτω στη Ρόδο, δηλαδή, που βγήκαν αυτές οι παθογένειες. Θέλουμε ένα τέτοιο παίκτη, ο οποίος να μπορεί να αναλάβει και αυτός ένα κομμάτι επιθετικό, όχι ότι οι υπόλοιποι ακραίοι μας υστερούν, δηλαδή και ο Σωτηρίου και ο Τζουμάκας και ο Μούχλιας θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό το κομμάτι, αλλά να βάλει το ένα βήμα παραπάνω, το ένα λιθαράκι παραπάνω από την προηγούμενη χρονιά. Είμαστε κοντά, όντως την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εξέλιξη από ό,τι φαίνεται. Ναι, είδαμε 3-4 αθλητές, ο Γιάννης Ορφανός είδε πολύ περισσότερους, είπαμε τις γνώμες μας, τώρα περιμένουμε την απάντηση του μάνατζερ, νομίζω, αν είναι θετική. Με το καλό. Με το καλό να ορίσει. Προφανώς το Σεπτέμβριο θα έρθει και αυτός. Δεν ξέρω τώρα αν έχει υποχρεώσεις με την ομάδα του ή οτιδήποτε. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, γιατί τελευταία στιγμή μπορεί να γίνει καμιά ανατροπή και να έρθει κανένας άλλος ή οτιδήποτε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί μπορεί να λες εσύ ότι έχω κλείσει αυτόν και να σου έρθει το ραβασάκι ότι ξέρεις αυτός έκλεισε χθες αλλού και να πρέπει να ξαναμπείς στην όλη διαδικασία μετά να αρχίσεις να ψάχνεις πάλι. Ναι. Το πρόγραμμα πώς θα πάει, από Δευτέρα συγκεντρώνεστε, φιλικά, τέτοια πράγματα έχουν στα σκαριά? Θα ξεκινήσουμε από Δευτέρα, θα κάνει ο γυμναστής μας το πρώτο στάδιο σχεδόν προετοιμασίας, ο Νίκος Εγκιώζης, ο οποίος συνεργαστεί με την ομάδα και αυτή τη σεζόν, έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά πέρσι. Έκανε καλή δουλειά από την άποψη ότι όλοι οι τραυματισμοί που είχαμε δεν ήταν λόγω υπέρθρησης, αλλά ήταν λόγω ατυχημάτων. Και αυτό είναι πολύ βασικό για μια ομάδα. Οπότε ξεκινάει ο Γιώσης την επόμενη εβδομάδα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Τα πρώτα φιλικά αναμένονται στις 15-18 Σεπτεμβρίου. Προσπαθούμε να προγραμματίσουμε δύο τουρνουά, τα οποία θα είναι στο εξωτερικό, προφανώς προς το τέλος του μήνα μπορούν να είναι ανακοινώσιμα, γιατί μας λείψανε αυτά πέρσι, και θα κοιτάξουμε να κάνουμε μια προετοιμασία των 6-8 φιλικών, αλλά αυτή τη φορά πολύ πιο δυνατά, με πολύ καλύτερη ποιότητα, για να μπορούμε να πάμε μετά στο League Cup και να διεκδικήσουμε την είσοδό μας στους 4 στο League Cup. Το League Cup είναι η πρώτη διοργάνωση χρονικά που έρχεται, έτσι? Ναι, είναι στις 6, το Σαββατοκύριακο εκεί, 5, 6, 7 Οκτωβρίου. Είμαστε στον όμιλο με τον Αλεξανδρούπολη, την Κομωτινή και τον ΠΑΟΚ. Ναι. Πιθανολογώ ότι θα γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη, μάλλον πιθανόν θα τα αναλάβει ο ΠΑΟΚ. Προκρίνεται ο πρώτος και ο δεύτερος καλύτερος. Πιστεύω να τα καταφέρουμε, να πάμε στο Final Four σαν πρώτο βήμα. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τώρα την κλήρωση του πρωταθλήματος, η οποία θα είναι στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Θα ξέρουμε τους αντιπάλους μας και πώς και τι. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα στους αντιπάλους μας, θα πρέπει να στρώσουμε και το προπονητικό μας πλάνο, να δούμε πώς, αν θα πιέσουμε παραπάνω, αν θα ελαφρύνουμε την προπόνηση, αναλόγως στις πρώτες αγωνιστικές, στις 3-4 πρώτες αγωνιστικές. Δυστυχώς ή ευτυχώς, ο Ηρακλής κάθε χρονιά παίζει 22 ντέρμπι. Μπορεί να είναι λίγο προτιμητικό για τα άλλα σωμάτια. Παραδείγματος χάρη τώρα το Παμβοχαϊκός με Χαλκίδα πέρσι μπορεί να μην ήταν τόσο μεγάλο ντέρμπι, ή το Αιγίνιο με το... δεν ξέρω εγώ ποιο. Αλλά ο Ηρακλής δυστυχώς, ευτυχώς, αυτή είναι η μοίρα του, θα πρέπει να παίξει 22 αγωνιστικές ντέρμπι. Δυστυχώς, ευτυχώς. Και πρέπει να είμαστε πρώτοι, πρέπει να είμαστε έτοιμοι από την πρώτη αγωνιστική μέχρι την τελευταία των... Και να διεκδικεί 22 νίκες, έτσι, γιατί θέλει... Ναι. Αυτό είναι ο Ηρακλής, έτσι έχει μάθει. Εννοείται. Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε να σκοτώσουμε ένα δράκο φέτος. Ο δράκος αυτός είναι τα εκτός έδρας παιχνίδια, στα οποία πέρσι δεν τα καταφέραμε όσο θέλαμε. Μεγάλη πληγή, coach, μεγάλη πληγή. Ήταν μεγάλη πληγή. Δηλαδή, ενώ η Μίκρα ήταν απόρθητη, δεν περνούσε κανένας και ένας Ολυμπιακός πέρασε με απώλειες, δεν καταφέραμε στα εκτός έδρας παιχνίδια, για διάφορους λόγους, να μην πάρουμε αυτό που πραγματικά θέλαμε. Αυτός είναι ο πρώτος δράκος που πρέπει να σκοτώσουμε. Δηλαδή θα πρέπει στα εκτός, αν και είναι πιο δύσκολο φέτος, παραλαμβάνω, λόγω της ΑΕΚ, λόγω του Παναθηναϊκού, λόγω των ομάδων των οποίων δυναμώσανε, θα πρέπει να είναι ο πρώτος δράκος που πρέπει να σκοτώσουμε. Και θα δώσουμε πάρα πολύ μεγάλο βάρος σε αυτό το κομμάτι. Γιατί κερδίζοντας τα εκτός έδρας, κερδίζει την τετράδα για μένα. Πείτε μου κάτι τελευταίο και για τον ευρωπαϊκό δράκο. Γιατί φέτος έχουμε επιστροφή στην Ευρώπη. Ναι, ήταν ένα όνειρο της διοίκησης. Γιατί εγώ πέρσι ήρθα, αλλά το συζητούσαν, γιατί μου το είπε ο Γιάννης Ορφανός εδώ και χρόνια,
ότι κάποια στιγμή αυτή η ομάδα από τότε που ήταν δηλαδή Α2 ήταν το όνειρο του Μάκη Καλαϊτζίδη, ναι, να πάει και στην Ευρώπη. Και τελικά τα κατάφερε. Τώρα, μπορεί να πάμε στην Ευρώπη και να φάμε τα μούτρα μας. Δεν το ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω. Μπορεί να πάμε και να προκριθούμε. Πάλι αυτό δεν το ξέρω. Αλλά είναι μια καλή αρχή. Είναι μια αρχή και για τον κόσμο, είναι και για τους χορηγούς μας, και για την ομάδα και για τα ίδια τα παιδιά να ζήσουν αυτό το... την Ευρώπη. Εγώ το έχω ζήσει και σαν παίκτης του Ηρακλή, τότε που ήμουνα, αλλά και σαν προπονητής του Ηρακλή. Το έχω ζήσει και είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα από αυτό που ζούμε κάθε εβδομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και ήταν ένα όριο της διοίκησης που έγινε πραγματικότητα. Και μακάρι να μας ευλογήσει ο Θεός, να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα, να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε και του χρόνου και πάντα, πάντα να είναι ο Ηρακλής από εδώ και μπρος σε αυτά τα ευρωπαϊκά ραντεβού. Μακάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα ενδιαφέροντα μας είπατε. Να ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα. Καλή αρχή τη Δευτέρα. Και, και ένα σημαντικό, ναι, να ξέρετε, είναι ότι θα πρέπει, αυτή η ομάδα έχει όραμα. Έχει πραγματικά όραμα και διψάει. Όλοι μας. Είναι... Και θα πρέπει όλοι μας όμως να έχουμε το ίδιο όραμα. Έτσι. Εντάξει, οι παίκτες, οι προπονητές, το staff, οι δημοσιογράφοι, ο κόσμος, η διοίκηση, όλοι θα πρέπει να πηγαίνουμε στην ίδια κατεύθυνση όλοι. Και από τη στιγμή που θα πάμε στην ίδια κατεύθυνση, εγώ είμαι σίγουρος με τη δυναμική που έχουμε και τον τρόπο που δουλεύουμε, είναι σίγουρο ότι θα πάμε. Αυτό είναι... Μία λέξη νομίζω θα μας βρει και τους δύο σύμφωνους. Η δίψα που έχουμε για τον βολεϊκό Ηρακλή. Θυμάστε τι έγινε πέρυσι που η ομάδα πήγε τελικό κυπέλλου μετά από χρόνια. Η δίψα που έχουμε, δεν μπορώ να βρω καλύτερη λέξη, είναι τόσο μεγάλη που εύχομαι να πιούμε λίγο νεράκι φέτος. Με τον οποιοδήποτε τρόπο καθένας, έτσι, να πιούμε αυτό το νερό. Όσο είσαι κοντά, κάποια στιγμή θα γίνει. Αρκεί να είσαι κοντά. Ναι, το πιστεύω. Το πιστεύω και εγώ. Δηλαδή, όταν είσαι σε ραντεβού, πας ένα Final Four εδώ, πας ένα εκεί, πας αριστερά, δεξιά. Θα σου κάτσει κάτι καλό. Ναι, θα σου κάτσει κάτι. Κάπου θα γίνει. Το θέμα είναι να πας. Αν πας, δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι, μπαίνεις μέσα και πολεμάς μετά. Έτσι ακριβώς. Ποτέ δεν ξέρεις. Αυτά τα τουρνουά είναι δύο παιχνίδια, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα. Δεν ξέρω εγώ αν ο Τόλης, ο Αρμενάκης, δεν τραυματιζόταν με το μάτς με τον ΠΑΟΚ, τι θα γινόταν. Εγώ ακόμα το λέω, βέβαια δεν μπορώ να το αποδείξω. Είναι από τα πράγματα στη ζωή που δεν μπορείς να τα αποδείξεις. Γιατί βάζεις πάντα αν. Αλλά αυτό το αν εξακολουθεί να μετρώει. Είναι το Τόλι και είμαστε στο πρώτο σετ μπροστά. Δεν ξέρω τι θα γινόταν, αδερφέ. Άλλο μάτς. Καλή αρχή, coach. Ευχαριστώ. Υγεία να υπάρχει. Έτσι. Όραμα να υπάρχει. Ευτυχώς υπάρχει ένα άλλο πολύ σημαντικό, είναι ότι υπάρχει απίστευτος σεβασμός όλων των μελών που αποτελούν αυτή την ομάδα. Και του κόσμου προς τους παίκτες, προς τη διοίκηση και η διοίκηση προς τους παίκτες και οι προπονητές. Υπάρχει απίστευτος σεβασμός μεταξύ μας και αυτό φαίνεται. Και αυτό φέρνει και αποτελέσματα, να ξέρετε. Καλή επιτυχία. Τα αποτελέσματα, μόλις είπατε, έσκασα ένα χαμόγελο. Εγώ δεν με βλέπετε. Τα περιμένουμε. Και θα δουλέψουμε τώρα όπως πρέπει να δουλέψουμε, να μην έχουμε τραυματισμούς και σιγά σιγά βήμα-βήμα θα τον φάμε τον ελέφαντα. Να τον φάμε. Και τον δράκο, έτσι, μην ξεχνάμε και τον δράκο. Και τον δράκο θα σκοτώσουμε. Έτσι, έτσι. Να είστε καλά. Εντάξει. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλό βράδυ.